Καταρχάς, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Τιμώντας με την παρουσία σας στην σημερινή μας ημερίδα, παύλα ανοιχτή συζήτηση με θέμα το νέο ασφαλιστικό, παύλα συνταξιολογικό σύστημα της χώρας. Και έχοντας ως σχετικό ομιλητή, ένα πλέον ειδικού στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, τον Γιώργο Τουρμάνη. Όσον αφορά τον Γιώργο Τουρμάνη, έχοντας ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, και είπα νωρίτερα ότι θεωρείται ένα από τους πλέον ειδικού στο τομέα αυτό της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, έχει διατελέσει πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Το κοινωνικό του έργο είναι πάρα πολύ πλούσιο, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της UNICEF, έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό και έχει διατελέσει και υπουργός κοινωνικής ασφάλισης. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας να απαντήσει και στα ερωτήματα τα οποία λοιπόν προκύψουν κατά τη διάρκεια μετά την εισήγησή του. Θα είμαστε εδώ για να τα απαντήσουμε. Αμέσως μετά την εισήγηση θα κρατήσουμε μια διαδικασία. Όποιος θέλει θα μπορεί να εγγραφεί και να πάρει το λόγο και να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Να ευχαριστήσω πολύ τον σημερινό ομιλητή μας, τον Γιώργο Τουρμάνη, ο οποίος με που τον καλέσαμε και μιλήσαμε μαζί του, η ανταπόκριση ήταν άμεση. Δηλαδή, μας είπε ότι θα πω κατευθείαν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δίπλα μας και κοντά μας βρίσκονται, όπως πάντα άλλωστε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει και έχουν διατελέσει από θέσεις του εργατικού και του πρόεδρου και σήμερα υπηρετούν το κοινό καλό από άλλες θέσεις ευθύνης. Κοντά μας είναι ο Περιφερειάρχης της Φλόρινας, ο οποίος πάντα μας τιμά με την παρουσία του, ο Στέφανος Ομπύρος. Και δίπλα του βρίσκεται ο Δημήτρης Στεφανίδης, ένα άλλο πρόσωπο που έχει διατελέσει. Και αυτός έχει διατελέσει μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Θα ήθελα βέβαια έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό, κύριε Πύρο. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην όμορφη Φλόρινα. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Όπως έδετε, με αυτό το χώρο μας συνδέουν πάρα πολλές αναμνήσεις και αγώνες. Η σημερινή συνάντηση είναι επίκαιρη, όχι μόνο γιατί υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, αλλά έχουμε την τιμή σήμερα να παρευρίσκεται και ένας υπουργός, ο οποίος γνωρίζει στην καρδιά το πρόβλημα του ασφαλιστικού της συστήματος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έτυχε σε πάρα πολλές συναντήσεις, όπως ξέρετε, και ως εργαζόμενος στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, να έχω μαζί του συζητήσει για το θέμα του ασφαλιστικού της ΔΕΗ και πραγματικά μέσα από τις συναντήσεις αυτές διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος έχει βαθιά γνώση για το πώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να επιλύσουμε το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος και ξέρω ότι η σημερινή συνάντηση όχι μόνο θα αναδείξει τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά θα υπάρχουν ίσως και προτάσεις οι οποίες δίνουν διέξοδο στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να πω παρά να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του. Είναι τιμή για μας που βρίσκεται σήμερα εδώ. Πέρα από τα προβλήματα και γενικότερα και την πορεία του πάνω στη θέση αυτή που πραγματικά ήταν, θα έλεγα, μια θέση ηλεκτρικής καρέκλας και μια θέση η οποία ήταν αναγκασμένος πολλές φορές να ακολουθήσει και αυτά που ίσως επέβαλαν οι τροϊκανοί και οι θεσμοί όπως λέγονται σήμερα, αλλά παρόλα αυτά εγώ ξέρω ότι ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα είχε στεναρή αντίσταση σε οτιδήποτε ήταν αρνητικό για τους εργαζόμενους. Και η πορεία του άλλωστε αυτό το αναδεικνύει και δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω πραγματικά και ξέρω ότι και τις γνώσεις του αλλά και την ωριμότητά του μπορεί σήμερα να την προσφέρει απλόχερα στους φλωρινιώτες και έτσι να λύσει ενδεχομένως κάποια μικρά προβλήματα που υπάρχουν στο καθένα μας ξεχωριστά. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην όμορφη Φλόρινα.
όλοι μας. Του ευχόμαστε και τον... Του ευχόμαστε να είναι πάντα καιρός και να αγωνίζεται για τα δίκαια αιτήματα της εργατικής τάξης. Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του δημάρχου μας του Γιάννη Βοσκόπουλου και τις ευχές του για μια ημερίδα επιτυχημένη, για μια ημερίδα φεύγοντας από εδώ να μας σίγουρα θα είμαστε σοφότεροι από ό,τι ήρθαμε. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορείς να πεις να είσαι σίγουρος για τίποτα. Από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Η κρίση έχει φέρει τόσες μεγάλες αλλαγές που ακόμα και οι πιο ειδικοί, όπως ο κύριος Κουτρουμάνης, πολλές φορές θα μας το πει, ο κύριος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω κι εγώ ως παλιό μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου να δώσω συγχαρητήρια στο Προεδρείο που συνεχίζει το έργο που ξεκινήσαμε κάποια στιγμή εμείς υπάρξια και ακόμα καλύτερα. Είναι πάντα μπροστά στις εξελίξεις, με προσπάθειες μεγάλες έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι πληροφορεμένοι υπάρξια και δεν θα κρύψω ότι είναι ένα από τα καλύτερα εργατικά κέντρα στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται από τις πρωτοβουλίες και από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στην πόλη μας. Αν και έχουμε κρύο έξω, οι καρδιές μας εδώ, να ξέρετε, είναι όλες ζεστές και θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.